Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κάντε μου ένα σχόλιο λίγο. Πώς το είδατε αυτό το θέμα με τον Κασελάκη? Ας μην το σχολιάσω καλύτερα. Α, ναι. Δεν νομίζω ότι ανεβήκαμε ποιοτικά. Δεν ανεβήκαμε ποιοτικά. Αυτό είναι το μόνο. Ίσα-ίσα η δημοκρατία απέδειξε ότι είναι έρμεο. Χειραγωγήσιμη. Δυστυχώς. Και ακόμα μια φορά... Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ακόμα μια φορά τα μέσα ενημέρωσης έπαιξαν το ρόλο τους. Και αυτά κυβερνούν. Εδώ επιβεβαιώθηκε ότι διακυβερνούν τη χώρα αυτά και τη σέρνουν και όλες οι κακές καταστάσεις σε αυτά οφείλεται. Μάλιστα. Είναι πολύ νοσηρό το περιβάλλον, αγαπητέ μου. Όχι μόνο εδώ, παγκόσμια. Και γίνεται όλο ένα και πιο νοσηρό. Και αφιλόξενο για τον ήσυχο, φιλήσυχο πολίτη. Δυστυχώς. 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 Λοιπόν, κύριε Γάκη, ας εκμεταλλευτούμε λίγο το υπόλοιπο της συνέντευξής μας, τα επόμενα 15 λεπτά, για να σας ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Έχω κάνει ένα πρόλογο σχετικά με αυτά τα οποία θα μας πείτε σήμερα, τα οποία επί της ουσίας επιβεβαιώνουν όλα όσα λέγατε εσείς και λίγοι άλλοι από την αρχή αυτής της ιστορίας με τον κορονοϊό. Έχετε παρακολουθήσει και έχετε αναλύσει στατιστικές οι οποίες δεν προκύπτουν από κάποια αφρικανική χώρα, αλλά από τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει η Ελστάτ. Και τα συμπεράσματά σας είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα και ατράνταχτα, θα μπορούσα να πω εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καμπύλες που αφορούν στη θνησιμότητα, στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα, στις ξαφνικίτιδες και πάει λέγοντας. Σωστά? Ναι, ακριβώς, για να είμαι ακριβής, στη θνησιμότητα, στη συνολική θνησιμότητα. Μάλιστα, σας ακούμε. Την οποία ανέλησα με βάση τα στοιχεία που είχε δώσει η Ελστάτ και τονίζω ότι δυστυχώς σταμάτησε να τα δίνει το 2021 και το 2022, για να μην φανούνε οι αλήθειες και ιδίως όσον αφορά τους νεαρούς, τους οποίους είχαν λυσάξει για να τους εμβολιάσουν. Βλέπει κανένας ότι οι καμπύλες το 2020, που υποτίθεται ότι είχαμε το εξαιρετικά θανατηφόρο στέλεχος, και στο τέλος του 2020 εμφανίστηκε το δεύτερο στέλεχος, το βρετανικό στέλεχος, η Αλφα, είναι αδιατάραχτες. Στην πρώτη ανάρτηση λοιπόν μπορεί να δει κανένας τις καμπύλες θνησιμότητας, και κυρίως μπορεί να καταλάβει την τεράστια διαφορά θνησιμότητος στα άτομα άνω των 80. Θυμίζω, αυτό δεν το πολύ διαφήμιζε ο ΕΟΔΗ, ότι το 50% των θανάτων ήταν άνω των 85 ετών. Μα όταν έχεις προσδόκιμο ζωή στον άντρα 78 και στη γυναίκα 82, αυτοί ήδη θεωρούνταν ότι είχαν συμπληρώσει το προσδόκιμο ζωής και θα πέθαιναν από κάτι, οποιοδήποτε βλαπτικό παράγοντα. Είτε κρύο, είτε ζέστη, είτε γρήπη, είτε κοινό κρυολόγημα. Είναι η λεγόμενη ετοιμόρροπη εντός εισαγωγικών. Ναι. Άρα τι έγινε? Ο ιός κατά προτεραιότητα μόλυνε και έστειλε αυτούς οι οποίοι όμως φυλάγονται, δεν εκτίθεται τόσο πολύ γιατί ξέρουν τι μέλετε, ή χρησιμοποίησαν θανάτους βαφτίζοντάς τους ως COVID. Το δεύτερο, κύριε Γάκη, πείτε μου λίγο, μας μιλάτε από κάποιο hands-free ή μας μιλάτε κατευθείαν από το τηλέφωνο? Όχι, κατευθείαν από το τηλέφωνο. Ωραία. Τώρα λίγο, ακούγομαι λίγο καλύτερα. Τώρα ακούγεστε καλύτερα, ναι. Τώρα ακούγεστε καλύτερα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το μέγιστο των θανάτων αφορούσε άτομα άνω των 70 ετών. Και ότι δεν υπήρξε απότομη αύξηση θανάτων στην περίοδο του 2020. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση. Δηλαδή θάνατοι υπήρξαν εκείνων οι οποίοι θα πέθαναν από κάποια άλλη αιτία. Αυτό λέει η ανάλυση της πρώτης ανάρτησης την οποία έχω κάνει. Δεν φαίνεται στις γραμμές
στις καμπύλες, οι οποίες είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται στην Ελλάδα, γιατί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ο ΕΟΔΗ, δεν έκαναν τον κόπο να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία, ως όφυλαν. Mm-hmm. Δεν φαίνεται λοιπόν επίδραση κάποιου βλαπτικού παράγοντος που να προσέθεσε στην ισιμότητα το 2020. Και πάμε στην χθεσινή ανάρτηση, στην οποία ανέλησα τις καμπύλες μέχρι σήμερα. Και είπαμε ότι η Στατιστική Υπηρεσία, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν έχει δώσει στοιχεία για το 2021 και 2022, αλλά η συνολική θεσιμότητα, η καμπύλη της συνολικής θεσιμότητας, στις οποίες τα στοιχεία έχουν δοθεί, δείχνει μια απότομη αύξηση από τις αρχές, μετά το πρώτο τρίμηνο, άντε να πούμε μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμπτωση. Δεν μπορεί. Ο καθένας ας δώσει την ερμηνεία την οποία μπορεί. Συμπίπτει με την έναρξη δράσεως του εμβολίου. Διότι θυμίζω ότι το μέγιστο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού συμπλήρωσε τον εμβολιασμό του στις αρχές του καλοκαιριού. Άρα συμπίπτει. Χρονικά ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε αιτιολογικά ότι αυτό... Χρονικά πάντως είναι... Σίγουρο όμως Χρονικά αδιαμφισβήτητα συμπίπτει, γιατρέ. Αδιαμφισβήτητα συμπίπτει. Άμα δείτε την καμπύλη, την πράσινη καμπύλη... Ναι, έχω δει. Βλέπετε ότι ανεβαίνει η θνησιμότητα. Και θα τα ανεβάσουμε, αν μας δίνετε την άδειά σας, να τα ανεβάσουμε λίγο και στο site, στο Focus. Φυσικά, γι' αυτό δημόσια μπαίνουν αυτά, για να ανεβούν, για να διαδοθούν. Ευχαριστώ και όλας, αν το κάνετε αυτό. Τιμή μας. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι ότι εκτός από το ότι η καμπύλη αυτή συμπίπτει, επομένως εδώ έχουμε αύξηση της θνησιμότητας, μπορείτε να παρακολουθήσετε ότι μέχρι σε εκείνη τη στιγμή η καμπύλη έχει φυσιολογικά σκαμπανεβάσματα, έχει μια ημιτονοειδή μορφή, όπως λέμε, ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτή είναι η φυσιολογική εμφάνιση της καμπύλης θνησιμότητας. Εάν υπάρξει κάποιος βλαπτικός παράγοντας ο οποίος δεν είναι στους συνηθισμένους, στους φυσιολογικούς εντός εισαγωγικών των θανάτων, γιατί τώρα είναι οξύμορο να λες φυσιολογικός και θάνατος, αλλά βάση περιπτώσει έτσι το χαρακτηρίζουμε, τον θάνατο των γερόντων ή των πολύ επιβαρημένων, σαν φυσιολογικό θάνατο ή φυσικό θάνατο. Όταν λοιπόν είναι κάτι εξτρά, τότε χάνει η καμπύλη αυτή την μυτονοειδή εμφάνιση. Και θα το δείτε χαρακτηριστικά στην πράσινη καμπύλη του συνόλου. Ναι. Των Ελλήνων που πέθαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι ξαφνικά γίνεται ένα βουνό, δικόρυφο κιόλας. Δεν είναι η μυτονοειδής καμπύλη που είναι μέχρι τις αρχές του 2021. Άρα σίγουρα κάποιος επιπλέον παράγων έδρασε, σίγουρα, και επέδρασε δυσμενώς με αύξηση των συνολικών θανάτων, επαναλαμβάνω. Των συνολικών θανάτων. Έτσι λοιπόν τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Οι θάνατοι αφορούσαν ηλικιωμένους. Τζάμπα η τρομοκράτηση, η κατατρομοκράτηση και η καταπίεση των νεότερων να εμβολιαστούν. Δεν είχε κανένα εποφελές, καμία εποφελή επίδραση δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το εμβόλιο, διότι στην περίοδο του εμβολιασμού αυξήθηκαν αντί να μειωθούν οι θάνατοι, ή τουλάχιστον να παραμείνει η καμπύλη ημιτονοειδής όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και επιπρόσθετα υπάρχει το ερώτημα εάν και κατά πόσον το εμβόλιο ήταν ο βλαπτικός παράγων ή ήταν συνισταμένη, κατεμένη συνισταμένη πολλών επιδράσεων, όπως τα lockdowns, όπως η αδυναμία προσπελάσεως των νοσοκομείων, τα οποία γίνανε νοσοκομεία μιας νόσου. Ναι, σωστό. Η παραμέληση των καρκινοπαθών, η παραμέληση των καρδιοπαθών, όλα αυτά αυξάνουν τη θνησιμότητα. Και η φτωχοποίηση. Κλείσαν δουλειές. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν ψωμί να φάνε, γιατί τους επέβαλαν να κλείσουν τα καταστήματα. Οι αυτοκτονίες πήγανε σύννεφο. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες συμμετέχουν στην αύξηση της θνησιμότητας
ενός πληθυσμού. Άρα δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι μόνο το εμβόλιο, επιστημονικά. Πάντως το γεγονός ότι είναι... αποδεικνύεται αυτή η καμπύλη, ότι είναι τότε και είναι κάτι το οποίο το φωνάζατε και το φωνάζαμε από την αρχή, κύριε Γάκη, και μας κυνηγούσαν τα hoaxes, μας κυνηγούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα σιωπούν και αυτοί οι οποίοι μας έλεγαν ψεκασμένους, αλλά τώρα σιωπούν. Εντάξει, είναι μια απόδειξη, τρανή. Τα τρόλ ακόμα επιτίθενται. Έτσι, άμα θα δείτε ναι, τώρα βαφτίζουν την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, τη βαφτίζουν long COVID. Εύκολα. Ναι, είναι, ναι, φταίει ναι, ο long ναι, COVID. Ναι. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάω για υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Μιλάω για εθνισιμότητα. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή το συνολικό. Το συνολικό, το συνολικό, το συνολικό. Έτσι, το συνολικό. Και βέβαια θα θυμίσω τι επίθεση είχα δεχθεί όταν είχα πει ότι δεν έφταιγε η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και οι πιστοί που πήγαν να προσκυνήσουν στον ανοιχτό χώρο τον Άγιο ναι, Δημήτριο σωστό. Τον Οκτώβριο, στις 26 Οκτωβρίου του 20, όπως το είχα διαφημίσει, διότι άνοδος των περιστατικών είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, να σας θυμίσω, είχα αιτιολογήσει με τους εργάτες γης, οι οποίοι έγιναν εισαγωγή από τις βόρειες συνορεύουσες με την Ελλάδα χώρες ναι. για τη συγκομιδή των μήλων και των ακτινιδίων. Και σίγουρα η στατιστική, όπως είχα πει τότε, εκδικείται και ένας επιστήμονας ξέρει να περιμένει να φτάσει η κατάλληλη ώρα για να πάρει την εκδίκησή του. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, ποιοι είναι ψεκασμένοι, εγώ ή αυτοί. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα, κύριε Γάκη. Τα είπατε όλα. Το θέμα είναι... Έτσι είναι δυστυχώς. Μακάρι να μην είχα δίκιο. Το θέμα είναι να υπάρξει κάποιος στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, να υπάρξει κάποιος δικαστής, κάποιος εισαγγελέας να πει: ελάτε εδώ ρε παιδιά να το κουβεντιάσουμε. Τι λέει εδώ αυτός ο γιατρός, τι λένε κι άλλοι γιατροί σαν το Γάκη, τι λένε τα στατιστικά. Γιατί τόσο καιρό είχαμε το Σωτηράκι, άραγε πού είναι ο Σωτήρης. Γιατί δεν έχει βγει ο Σωτήρης να μας πει κάτι για τις ταυτότητες ως άνθρωπος της Εκκλησίας. Και θα μείνω στην Εκκλησία, κύριε Γάκη, γιατί αμέσως μετά, όταν θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θα μείνουμε λίγο στο ρόλο που έχει παίξει η Εκκλησία και στον κορονοϊό και στις ταυτότητες. Αλλά ακόμη αν θέλετε και στα μνημόνια, κύριε Γάκη. Γιατί η Εκκλησία, αντί να ξεσηκώσει τους Έλληνες και να πάρει σάρκα και οστά το επαναστατικό ράσο, μια ζωή είναι χέρι-χέρι με την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, και πηγαίνουν και εφαρμόζουν τα μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα ξεκίνησε και η διάθεση των νέων ταυτοτήτων. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος πληρώνει 10 ευρώ για να βγάλει την καινούργια ταυτότητα και να παραδώσει το πιάτο τα προσωπικά του δεδομένα. Τέλος πάντων. Πολύ σωστά το είπες, θα διαφωνήσω μόνο ως προς το Εκκλησία είμαστε εμείς. Η ηγεσία της Εκκλησίας. Αναφέρομαι στην ηγεσία της Εκκλησίας. Και αν δεις, Στέφανε, όπως πολύ σωστά το είπες, ξέρω ότι το γνωρίζεις, αλλά το λέω τεχνιέντος για να ακουστεί από τους ακροατές, αν δείτε τη συμπεριφορά της Εκκλησίας σε όλες τις αυταρχικές εποχές της ανθρωπότητος, είτε ναζισμός, είτε φασισμός μουσολινικός, είτε σταλινισμός, ήταν πάντοτε με την ηγεσία και στην περίοδο της επταετίας. Έτσι. Λοιπόν, ήταν πάντοτε με την ηγεσία. Πάντοτε με την ηγεσία, όπως και τώρα. Ολέθριος ο ρόλος της. Κυνήγησε τους αγνούς κληρικούς, οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό και οι οποίοι θεωρούσαν ότι αυτό ήταν εκτός λογικής και οι οποίοι άρθρωσαν λόγο, τους διέλυσε. Τους απομείωσε. Αυτό δεν δείχνει ότι ακολουθούν τη διδασκαλία της αγάπης, αλλά του αυταρχισμού και ότι παίζουν παιχνίδια εξουσίας. Είμαι πολύ λυπημένος με την ηγεσία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Μάλιστα. Είμαι απογοητευμένος. Κύριε Γάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στον Focus FM. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις. Εδώ είναι η ώρα που μιλάνε τα αδιάβλητα μαθηματικά που δεν λένε ποτέ ψέματα. Να είστε καλά. Είναι η ώρα που πρέπει να αρχίσουν οι πληρωμές. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.